Πάμε σε κάτι διαφορετικό, φίλες και φίλοι. Το Run Greece επιστρέφει στην Αλεξανδρούπολη για πέμπτη χρονιά, στον πέμπτο από τους 7 ανάλογους αγώνες του 2018. Συνδεόμαστε μέσω Skype με την Θρακική Πρωτεύουσα και τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον κύριο Κώστα Πατερόπουλο. Κύριε Πατερόπουλο, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Δύο μέρες απομένουν για την επιστροφή για μία ακόμη χρονιά του Run Greece στην πανέμορφη Αλεξανδρούπολη και νομίζω ότι σε σχέση με το 2014 όταν είχε πρωτοαρχίσει αυτό το εγχείρημα, αυτό το δρομικό event στην Αλεξανδρούπολη, η συμμετοχή είναι πολύ μεγαλύτερη πλέον, έτσι. Πραγματικά, οι 1.800 συμμετοχές του 2014 διπλασιάστηκαν μέσα σε 5 χρόνια. Είμαστε περίπου στις 3.500 συμμετοχές. Και αυτό δείχνει τη δυναμική και του δρομικού κινήματος γενικά, αλλά και τη δυναμική της Αλεξανδρούπολης, του Εύρου, της Θράκης, σε αυτό το σπουδαίο γεγονός. Μην ξεχνάμε ότι είναι το μαζικότερο γεγονός αθλητικό που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα μετά τον ημιμαραθώνιο και μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης. Και γενικά νομίζω ότι, πείτε μου αν κάνω λάθος, από το 2014 όταν πρωτοήρθε στην Αλεξανδρούπολη το Run Greece και σιγά σιγά γιγαντώθηκε και εν γέννη στην Ελλάδα, αυξήθηκαν και ανάλογα δρομικά events στον ομό Εύρου, στη Θράκη γενικότερα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ήταν το πρώτο event που έγινε δρομικό στον Εύρο. Μέχρι τότε αποσπασματικές προσπάθειες με 200-300 συμμετοχές το μέγιστο. Από εκεί και πέρα 6 δρομικά event γίνονται πια στον Εύρο, κατά μήκος όλου του Εύρου. Εκτός από το Run Greece, το Via Εγνατία στην Αλεξανδρούπολη, στην Ορεστιάδα, στο Δημότυχο, στο Τυχερό, στην Κύρκη. Είναι ότι οι αγώνες γίνονται πια και στους διπλανούς νομούς, Ροδόπη, Ξάνθη. Γενικώς ο κόσμος τρέχει, ο κόσμος έχει ανάγκη να περπατήσει, να βγει από το σπίτι του, να αθληθεί, να ψυχαγωγηθεί, να ηρεμήσει με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του. Είναι μια πολύ καλή ενασχόληση. Και μάλιστα αρκετός κόσμος βάζει πια στόχους, βάζει στόχους προσωπικά ρεκόρ, παρακολουθεί τις επιδόσεις του και προετοιμάζεται μέχρι την επόμενη χρονιά. Ναι, το έχει κάνει πλέον κομμάτι της, του ετήσιου προγράμματός του δηλαδή. Από ό,τι καταλαβαίνω αυτό εννοείται. Βεβαίως και δεν έχει ηλικία, είναι όλες οι ηλικίες μέσα, από το παιδάκι των 8 χρονών μέχρι τον υπερήλικα των 80 και παραπάνω ετών. Είναι ένα φτηνό σπορ, το οποίο παρέχει υγεία στον αθλητή, στον περιπατητή, και εκτός αυτού ο καθένας συμμετέχοντας στο Run Greece και σε όλους τους αγώνες δρόμων νιώθει ότι συμμετέχει σε μια γιορτή, σε μια μεγάλη γιορτή. Αυτό είναι το Run Greece στις 7 πόλεις Ελλάδος, αυτό είναι το Run Greece της Αλεξανδρούπολης. Αυτή είναι η Κυριακή. Και να μην ξεχνάμε ότι ο ΣΕΓΑΣ είναι ο διοργανωτής, αλλά χωρίς την περιφέρεια και την περιφέρεια Εύρου, το Δήμο της Αλεξανδρούπολης και όλους τους φορείς, κρατικούς και μη, οι οποίοι στηρίζουν τον αγώνα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα. Κύριε Πατερόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Εύχομαι και αυτήν την Κυριακή, και είναι μάλλον δεδομένη. Σας ευχαριστώ πολύ.